Ένα γιοταχή αυτοκίνητο πέφτει με ταχύτητα πάνω σε αστικό λεωφορείο στη συμβολή των οδών Λαοδικίας και Ταρσού στην Νίκαια. Ο οδηγός του λεωφορείου χάνει τον έλεγχο και προσκρούει πάνω σε τουλάχιστον 5 σταθευμένα αυτοκίνητα. Έχασε τον έλεγχο, μπλόκαρε το λεωφορείο όπως είπε ο οδηγός και άρχισε να παίρνει τα αυτοκίνητα από εδώ που ήταν το φορτηγάκι πρώτο και το μηχανάκι εδώ και άλλα 5 αυτοκίνητα. 200 μέτρα πάνω. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός του αυτοκινήτου παραβίασε το κόκκινο φανάρι πριν συγκρουστεί με το λεωφορείο. Ένα αμάξι πέρασε με κόκκινο επί της Λαοδικίας που χτύπησε το λεωφορείο. Το λεωφορείο μετά έχασε τον έλεγχο. Το λεωφορείο έχει σταματήσει τουλάχιστον 150 μέτρα. Ο οδηγός του λεωφορείου μετά τη σύγκρουση έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε τουλάχιστον 5 αυτοκίνητα τα οποία ήταν σταθμευμένα. Σε άλλο βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται το λεωφορείο να σταματάει λίγο παρακάτω και να βγαίνει από μέσα οδηγός κρατώντας την κοιλιά του. Κάτοικοι της περιοχής καταγγέλνουν ότι συμβαίνουν συχνά τροχαία στο συγκεκριμένο σημείο. Πάντα, από τα παλιά χρόνια. Πολλά τρακαρίσματα και αρκετοί θανάτοι. Συνέχεια. Έχει ελεγχθεί βέβαια το φανάρι, δεν έχει πρόβλημα το φανάρι. Είναι απροσεξία οδηγών κυρίως της Λαοδικίας, δηλαδή στα 10 τρακαρίσματα, τα 9 είναι από εκεί φταίνε. Ο οδηγός του λεωφορείου, το οποίο σύμφωνα με μαρτυρίες δεν είχε επιβάτες κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο.